εκπρόσωπο τύπου της Πολιτικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιώτη Λιασίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Λιασίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, σας και στους κόσμους που μας παρακολουθεί. Έχω βάλει στο ημερολόγιο μου να σας ενοχλώ 1-2 φορές το μήνα, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή επιτέλους αυτή η εφαρμογή η ίδια που έχει να κάνει με την έγκαιρη προειδοποίηση. Που το έχουν όλες οι χώρες, έτσι ώστε όταν προκύπτει πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλος πώς, να ενημερωνόμαστε για ποιες κινήσεις, σε ποιες κινήσεις πρέπει να προβούμε αναλόγως στις περιοχές που βρισκόμαστε. Πού είμαστε σήμερα, κύριε Λιασίδη? Να πούμε ότι έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχουμε ειδοποιήσει πριν 2 μέρες των επιτυχόντων και τους αποτυχόντες προσφοροδότες με επιστολές και προχωρούμε με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε. Ελπίζουμε εντός του Ιουνίου να πρέπει να παρευθεί μια περίοδος για τυχόν ενστάσεις και εφόσον περάσει αυτή η περίοδος θα προχωρήσουμε και δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα προχωρήσουμε με υπογραφή των συμβολέων. Υπήρξε ενδιαφέρον από προσφοροδότες και είναι εκτός Κύπρου? Υπήρξε ενδιαφέρον, ναι. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Μόλις γίνει η ανακοίνωση, όλα θα μπουν στην ιστοσελίδα μας με όλες τις λεπτομέρειες, τις αξιολογήσεις που έγιναν και σχετικά. Άρα, κύριε Λιασίδη, είχατε τις προσφορές και ενημερώσατε τώρα πριν από 2 μέρες και τον επιτυχόντα και τους άλλους ότι έχουν απορριφθεί. Μάλιστα, φαντάζομαι. Μάλιστα, ναι, θα προκύψει η περίοδος εστάσεων. Το ποσό στο οποίο κατοχυρώνεται η προσφορά, μπορείτε να μας το πείτε? Εντάξει, η εκτίμηση του διαγωνισμού είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, διότι υπάρχει και συντήρηση, συμπεριλαμβάνεται συντήρηση. Η μέγιστη περίοδος εγκατάστασης είναι 8. Με πρόνοια για προηγουμένης τεχνολογίας πράγματα, μην πάθουμε τα ίδια και με τις φυλακές. Άλλο σύστημα εκείνο, ναι, αλλά καμιά φορά βγαίνουμε σε προσφορές χωρίς να σκεφτόμαστε ότι αύριο η τεχνολογία έτσι που καλπάζει θα αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Όχι, εμείς το έχουμε κάνει με το Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, εννοείται, και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, και πείτε μας έτσι ξανά πώς θα λειτουργήσει 4,5 εκατομμύρια τα οποία θα χρειαστούν τι σε αυτό το σύστημα? Βασικά είναι μια ειδοποίηση η οποία θα έρχεται στο κινητό μας. Ό,τι και να κάνουμε, θα έρχεται μια παρέμβαση στο κινητό μας στην ουσία. Και θα μας ενημερώνει ότι υπάρχει κάτι, μια εκτακτή ανάγκη. Mm-hmm. Είτε θα μας δίνει οδηγίες για ό,τι πρέπει να κάνουμε ή για κάποιες άλλες οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών. Βασικά, κύριε Λιασίδη, είναι όσοι έχουν κινητό και το μήνυμα θα αποστέλλεται μέσω δορυφόρων να ξέρουν τη θέση μας. Χρειάζεται να είσαι... Είναι μέσω του αναμεταδότη που, που θα έχουμε στην περιοχή που θα είμαστε. Μέσω του αναμεταδότη που είναι στην περιοχή μας θα παίρνουμε την ειδοποίηση. Δηλαδή όσοι συνδρομητές είναι στη συγκεκριμένη περιοχή θα παίρνουν την σχετική ειδοποίηση. Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε κάτι αναμένο στο κινητό. Είναι από το... Δεν χρειάζεται. Δεν είναι application. Θα έρχεται ειδοποίηση με βάση την γεωγραφική περιοχή που θα είμαστε. Ναι, είτε είμαστε παρόχοι εσωτερικού, είτε από παρόχους εξωτερικού. Ναι, δεν έχει σημασία ούτε αν είσαι κάτοικος Λευκωσίας. Αν βρεθείς στη Λεμεσό, γίνεται και έχει πυρκαγιά, θα πάρεις και εσύ. Για να ξέρουν όλοι πού θα κινηθούν. Ανάλογα, ναι, με την περιοχή που κινδυνεύει, θα επιλέγετε έναν πολύγωνο στο χάρτη και θα στέλνετε μήνυμα στους συγκεκριμένους αναμεταδότες. Ωραία. Και πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτή η Η μέγιστη περίοδος εγκατάστασης είναι 8 μήνες. Υπολογίζουμε αρχές του 24, δηλαδή εντός του πρώτου τριμήνου. Ευελπιστούμε ότι αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις θα προχωρήσουμε κανονικά. Μάλιστα. Αλλά θα ξεκινήσει η ενημέρωση του πληθυσμού από πριν. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πασιφανές. Και εγώ που ήμουν στην Ελλάδα, σας το έλεγα πριν από 2-3 χρόνια και μου ήρθε, ήταν κατανοητό ότι υπάρχει εδώ πυρκαγιά. Τι να προσέξουμε, τι να κάνουμε. Η ενημέρωση είναι στο ότι θα παίρνουμε αυτό στο κινητό μας. Μόνο μην βάλετε, πατήστε εδώ για περισσότερα, γιατί δεν θα το κάνουμε λόγω των διαφόρων απατών που προκύπτουν, γιατί όχι, θα μπερδευτούμε. Μην ανησυχείτε, θα φαίνεται ξεκάθαρα από πού έρχεται το μήνυμα και θα είναι είτε οδηγίες είτε προληπτικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιασίδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν.